Λοιπόν, εμείς προχωράμε με κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχει φύγει από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος. Ναι, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή ο ασημένιος Ολυμπιονίκης μας, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ένας πρωταθλητής του ταεκβοντό, ένας υπέροχος άνθρωπος. Γενναίος ως το τέλος, δίπλα στην οικογένειά του. Έδινε αθόρυβα τη μάχη του εδώ και 2 χρόνια, δεν τα κατάφερε. Μέσα σε όλη αυτή την... Παιδάκι, σωστά. Ναι, ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά του και στη γυναίκα του. Γενναίος ως το τέλος. Και μέσα από μία συγκλονιστική ανάρτηση, η οποία ήρθε σήμερα να μας κάνει να νιώσουμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη για την απώλεια. Το είχε γράψει αυτό που είχε προετοιμάσει. Το είχε προετοιμάσει και ανέβηκε με το θάνατό του. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το κλισέ, ότι για να διαβάζετε τώρα αυτήν τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά. 2 χρόνια βασανίστηκα και εγώ με τον καρκίνο, με έναν τόσο σπάνιο τύπου καρκίνου, το καρκίνο Μανούτ, που αυτή τη στιγμή 9 στους 10 Έλληνες γιατρούς που το διαβάζουν το ακούν για πρώτη φορά και θα σπεύσουν να το ψάξουν. Ευτυχώς, ο δικός μου γιατρός, ο υπέροχος Γιάννης Μπουκοβίνας, που με πήρε από το χέρι στο πιο δύσκολο ταξίδι της ζωής μου, τον γνώριζε αυτόν τον σπάνιο τύπο και έκανε τα πάντα για να με σώσει ή να μου χαρίσει λίγη παραπάνω ζωή. Είχα την τύχη να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου, το δώρο μου από το Θεό, όπως είναι και το όνομά της, και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια. Έτσι και σε αυτήν την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος, όχι εκείνη. Αν ερχόμαστε σε αυτήν τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Γι' αυτόν τον λόγο, τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια της Αθήνας και του Πεκίνου, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι τα δύο αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω και ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Πρωταθλητής της ζωής, Παιδιά, πώς βρήκε τη δύναμη να γράψει όλο αυτό προετοιμάζοντας το θάνατό του. Και μάλιστα, επειδή μπαινόβγαινε στο Διαβαλκανικό αυτή την περίοδο για να κάνει θεραπείες, ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση, το γνώριζε. Είχε επιδεινωθεί πολύ και προτίμησε να μην συνεχίσει τις τελευταίες θεραπείες, αλλά επειδή ήταν οι τελευταίες στιγμές του, ζήτησε να είναι στο σπίτι του κοντά στην οικογένειά του. Και το μέλημά του, δηλαδή ήξερε ότι αυτή η ανάρτηση είχε ζητήσει να ανεβεί αφού φύγει. Ναι. Και ποτέ δεν είπε γιατί σε μένα φαίει. Και αφήνει την οικογένειά του, ζήτησε, το μυαλό του ήτανε και με το που θα φύγει, δηλαδή ενώ θα έχει φύγει, να κάνει καλό. Ναι. Ότι τα μετάλλια του, που γι' αυτόν ήτανε το πιο σημαντικό επαγγελματικά, είναι η οικογένεια. Φυσικά. Και τα μετάλλια, αυτό καταλαβαίνουμε. Αναφέρει και το γιατρό, σπουδαίο αυτό που κάνει. Που ο γιατρός δεν κατάφερε να τον σώσει, αλλά αναφέρει το γιατρό ότι ήτανε δίπλα μου. Ήξερε τι είχα, δεν ήταν κάτι άγνωστο, με συνόδεψε σε αυτό το ταξίδι. Και βέβαια δίνει και σκυτάλι και στους υπόλοιπους, έτσι. Να μάθουν τι είναι αυτό, ο είδος καρκίνου εννοώ. Αυτός το σπάνιο είδος. Και να καταλήξω ότι σε δημοπρασία για να βοηθήσει. Για τις έρευνες. Σπουδαίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είχαν ένα σπουδαίο άνθρωπο δίπλα τους. Σπουδαίο άνθρωπο, όχι μόνο μπαμπά και σύντροφο, αλλά ένα σπουδαίο άνθρωπο. Σπουδαίο. Έφυγε με αξιοπρέπεια και πάλι αφήνοντας κάτι αισιόδοξο. Αφήνοντας την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει και θα βοηθηθούν άλλοι που ίσως αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στη θέση του. Με αυτή την σπάνια, με αυτό το σπάνιο καρκίνο. Ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη, επειδή η οικογένεια δεν είναι μόνο ότι ήταν Ολυμπιονίκης, είναι και οι φίλοι, είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Πολύ αγαπητό παιδί. Δικοί μου άνθρωποι που εγώ δεν τους γνωρίζω, αλλά δικοί μου άνθρωποι που ήταν κοντά στην οικογένεια, δεν μπορούν να συνέλθουν και για το χαμό ενός νέου ανθρώπου, αλλά πόσο δεμένη η οικογένεια, πόσο καλά παιδιά, πόσο καλό παιδί ήταν.